Και συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας καλησπερίζοντας την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, κυρία Κική Κωνσταντινίδου. Κυρία Κωνσταντινίδου, σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου. Πρωτόγνωρες είναι οι καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και με τις δύο κρίσεις στις οποίες βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή, με κυριότερη αυτή τη στιγμή το θέμα της δημόσιας υγείας και την πανδημία του κοροναϊού. Τα τελευταία μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση σίγουρα χρειάζονται πολλές διευκρινήσεις και οι διεκδικήσεις των επαγγελματιών είναι πολλές, καθώς θα θέλαμε να μας ενημερώσετε περιττέρω σχετικά με την ανακοίνωση την οποία δημοσιεύσατε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, είναι η αλήθεια ότι ζούμε σε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση που παρόμοια της δεν έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια και τα μέτρα τα οποία παίρνονται από την κυβέρνηση αλλά και από όλες τις κυβερνήσεις παγκόσμια θα έλεγα ότι είναι σε πάρα πολλά μέτωπα και σε πάρα πολλές πλευρές, διότι καταρχήν πρέπει πρώτα να παρθούν κάποια μέτρα τα οποία αφορούν τη δημόσια υγεία και πολύ βασικός και πρωταρχικός στόχος σήμερα είναι να ελοχιστοποιήσουμε το δυνατόν τα άτομα τα οποία θα νοσήσουν στην χώρα μας. Ωστόσο όμως ένα πολύ σημαντικό το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί ζούμε και πρωτοφανείς καταστάσεις, έχουν κλείσει καταστήματα της αγοράς, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δηλαδή της οικονομίας παραμένει κλειστό και δεν ξέρουμε ακόμα για πόσο χρονικό διάστημα, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας και όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ και φέρνουν και μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια στον εμπορικό κόσμο. Κάποια μέτρα έχουν πάρθει ήδη από την κυβέρνηση, το οποίο όμως όπως πιστεύουμε δεν είναι αρκετά για να μπορέσουν να καλύψουν το μεγάλο αυτό κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ένα από τα μέτρα τα οποία μας έχουν ανακοινωθεί είναι η αποζημίωση των 800 ευρώ, την οποία δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και κάποιοι εργοδότες. Εδώ βάζω μια ανατελεία και λέω κάποιοι εργοδότες, γιατί όπως έχουμε ενημερωθεί μέχρι σήμερα, την αποζημίωση αυτή των 800 ευρώ δικαιούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες πέραν από τους εργαζόμενους των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει ή πολυτουργούν, δικαιούνται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι επιχειρηματίες οι οποίες έχουν ατομική επιχείρηση. Εδώ εμείς αυτό που θέλουμε και αυτό που ζητάμε θέλουμε οριζόντια όλοι οι επαγγελματίες των οποίων το ΚΑΔ είναι στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει, ο κωδικός δηλαδή ατομικής δραστηριότητας, έχει κλείσει σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών ή η πολιτική, όλοι αυτοί οι επαγγελματίες να μπορέσουν να μπουν στην αποζημίωση των 800 ευρώ. Διότι όπως καταλαβαίνετε με κλειστές επιχειρήσεις, με μηδενικό κύκλο εργασιών και οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν κάποιο εισόδημα για να μπορέσουν να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Ένα άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και αυτό το οποίο θέλουμε και κάποιες διευκρινήσεις είναι τι θα γίνει με τα ενίκια των καταστημάτων. Αυτό εμείς που ζητάμε είναι να πάνε τα ενίκια των καταστημάτων να παγώσουν τουλάχιστον για 3 μήνες και οι ιδιοκτήτες να μπορούν να έχουν κάποια φοροαπαλλαγή πάνω στο διάστημα αυτό. Επαναλαμβάνουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, με μηδενικό κύκλο εργασιών, με μηδενικούς τζίρους, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις. Έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην υγεία, αλλά πρέπει να αναφέρουμε και εμείς κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να, στο τέλος της πανδημίας, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας ανοιχτά. Να μπορέσουμε πρώτον να τα ανοίξουμε και δεύτερον να κρατήσουμε τα καταστήματα ανοιχτά. Υποχρεώσεις ναι, δεν σας ακούω. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της ΔΕΚΟ. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή τρέχουν κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες έλεγαν ήταν να λήξουν στο διάστημα αυτό, αλλά έχουμε και τις επόμενες. Είναι υποχρεώσεις της ΔΕΚΟ. Θέλουμε κάποια στήριξη. Χωρίς ρεύμα δεν μπορούμε να ανοίξουμε καταστήματα, δεν μπορούμε να μιλάμε για επιχειρηματικότητα. Είναι κάποια από τα στοιχεία τα οποία ζητάμε και φυσικά ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο παραμένει ανοιχτό για τον επιχειρηματικό κόσμο είναι το κομμάτι το οποίο αφορά το τραπεζικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες μιλούν για μια διευκόλυνση σε δανειακές υποχρεώσεις μόνο όσον αφορά νοικοκυριά και τα νοικοκυριά και αφορά δάνεια τα οποία είναι στεγαστικά ή καταναλωτικά. Και η διευκόλυνση η οποία μιλάει σε κάποια σειρά δανείων είναι το ότι θα πάνε για 3 μήνες πίσω να τα χρεολύσια. Δεν είναι η διευκόλυνση αυτή για μια κοινωνία και για μια οικονομία η οποία καταραίει.
θα πρέπει να δοθούν γενναίες, συγγνώμη, θα πρέπει να δοθούν γενναία μέτρα και να πάρθουν γενναίες αποφάσεις που να αφορά το σύνολο της οικονομίας και το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, το οποίο αυτή τη στιγμή σεβόμαστε απόλυτα τις παρεμβάσεις τις οποίες γίνονται και αυτό που λέμε μένουμε στο σπίτι για να μπορέσουμε να μειώσουμε την εξάπλωση του ιού, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και το πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας και το πώς θα μπορέσουμε να ξανανοίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν. Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντινίδου, πιστεύετε ότι θα ανακοινωθούν σύντομα μία σειρά νέων μέτρων που θα συμπληρώνουν τα παλιότερα? Κοιτάξτε, όπως είπαμε, είναι μια πρωτοφανή πανδημία την οποία ζούμε και πολύ σωστά αυτή τη στιγμή προτεραιότητα δίνεται στο κομμάτι της υγείας. Τα μέτωπα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι πάρα πολλά. Πιστεύουμε ότι σε δεύτερο βαθμό, από τη στιγμή που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πανδημία μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, έτσι ακριβώς όπως μας έχουν πει, πιστεύουμε ότι σε δεύτερο βαθμό αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουν και αυτό που θα κοιτάξουν πρωτίστως είναι το θέμα της οικονομίας και το θέμα των επιχειρήσεων και των θεμάτων όλων αυτών τα οποία καθημερινά προκύπτουν για να μπορέσουν να κρατηθούν τα μαγαζιά αυτά τα οποία έχουν αναστείλει τις υποχρεώσεις τους και να μπορέσουν να ξανανοίξουν. Μάλιστα. Να συζητήσουμε τώρα για την πλατφόρμα στο σύστημα Εργάνη, η οποία άνοιξε και υπάρχει για την υποβολή εντύπων βοηθήματος του ειδικού σκοπού και για τους εργοδότες και για τους εργαζομένους, καθώς εντάσσεται εδώ και η μείωση του ενοικίου. Το σύστημα Εργάνη έχει ανοίξει και πάρα πολλές επιχειρήσεις μέχρι και σήμερα έχουν κάνει τα χαρτιά τους. Και στο σύστημα Εργάνη μπορούν να μπουν όλες οι επιχειρήσεις, είτε αυτές που έχει ανασταλεί σύμφωνα με τον κωδικό δραστηριότητας οι εργασίες τους, είτε αυτές που πλήττονται από την υγειονομική κρίση, μπορούν να μπουν μέσα να δηλώσουν τα στοιχεία, τόσο τα δικά τους όσο και των εργαζομένων, για να μπορέσουν να δικαιούνται οι εργαζόμενοι την αποζημίωση των 800 ευρώ, αλλά και οι επιχειρήσεις αυτές που το δικαιούνται. Είναι πάρα πολύ βασικό, χωρίς να δηλωθούν αυτά τα στοιχεία στο σύστημα αυτό, δεν θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι να πάρουν την αποζημίωση αυτή. Μάλιστα. Μία διαδικασία οπότε υποχρεωτικά που πρέπει να γίνει. Τις ημερομηνίες τις είχαμε δώσει και τις προηγούμενες ημέρες και σίγουρα θα υπάρχει και συνεχόμενη ενημέρωση των τηλεθεατών. Τώρα έχουμε και νέα ωράρια όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ. Ενημερώστε μας για το τι ισχύει από εδώ και πέρα όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ. Ναι, έχουμε ένα νέο ωράριο, γιατί στην αρχή της πανδημίας είχαν δημιουργηθεί διαφορετικά ωράρια, τα οποία δεν ήταν και εφικτό να ακολουθηθούν από το σύνολο των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή τα ωράρια τα οποία υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ είναι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, το Σάββατο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 και κλειστά τις Κυριακές. Το προηγούμενο ωράριο το οποίο είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης της υγειονομικής ήταν τα σούπερ μάρκετ να είναι ανοιχτά ως τις 10 το βράδυ και ανοιχτά κάθε Κυριακή. Όπως αντιλαμβάνεστε είναι και πάρα πολύ εξαντλητικό αυτό το ωράριο, οπότε υπήρξε μια κανονικότητα και επανήλθε το ωράριο ότι θα είναι κλειστά τις Κυριακές, παρά μόνο τις Κυριακές οι οποίες είναι θεσμοθετημένες. Και το ωράριο των σούπερ μάρκετ θα είναι μέχρι τις 9 καθημερινά και μέχρι τις 8 το Σάββατο. Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντινίδου, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και ευελπιστούμε την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε να έχουμε πιο ευχάριστα νέα για τον επαγγελματικό κόσμο του τόπου μας. Και εμείς ευελπιστούμε την επόμενη φορά να έχουμε πολύ καλύτερα νέα, πρωτίστως όσον αφορά το υγειονομικό κομμάτι στη χώρα μας, να έχουμε το δυνατόν λιγότερα άτομα τα οποία θα έχουν νοσήσει και δευτεροβόντως να έχουμε το δυνατόν πιο αναπτυστικά μέτρα τα οποία θα αφορούν το σύνολο της οικονομίας. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.